Υπάρχει τέτοιο σχέδιο επαναπρόθεσης πραγματικά, το οποίο και έχει ξεκινήσει από σήμερα? Τελικά δεν θα ξεκινήσει από σήμερα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο όλη η πρωτοβουλία αυτή επιστροφής επαναπρόθεσης στην Τουρκία 308 παράνομων μεταναστών. Οπότε ξεκινάει από αύριο, από τον Εύρο, να υποθέσω. Ναι, είναι από την περιοχή των Σουσκήπους θα γίνει η επαναπρόθεση των 308 πίσω. Θα δούμε όμως βέβαια αν η Τουρκία θα τους πάρει και τους 308 ή αν θα αρνηθεί να πάρει κάποιους από αυτούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να επαναπροωθηθούν? Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πρόσφυγα και νομίζω ότι είναι μαροκινής και αλγερινής υπηκότητας. Και θα φανεί αν τελικά η Τουρκία τους πάρει, δηλαδή αν από εκεί που ήρθαν από την Τουρκία τελικά το αποδεχθεί αυτό η Τουρκία μετά από μια συνέντευξη που θα τους κάνουν και θα τους πάρουν πίσω. Θα είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία θα γίνει αύριο, θα ξεκινήσει από αύριο και σίγουρα θα διαρκέσει και αρκετές ώρες, μπορεί και μία με δύο ημέρες. Και ευελπιστούμε και νομίζω θα κρίνει και τη στάση της Τουρκίας απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Την ίδια ώρα πραγματικά σφιχτικά γεμάτη είναι οι χώροι, όποιοι χώροι βρεθούν. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει και αρκετός συντονισμός. Βλέπουμε εθελοντές, βλέπουμε κόσμο να πηγαίνει. Βλέπουμε τις δημοτικές αρχές να ανοίγουν στάδια, κολυμβητήρια, γήπεδα για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν. Ναι, κύριε Σόκου, όπως και να είναι, νομίζω ότι δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι τι έκανε η κυβέρνηση και τι δεν έκανε τον τελευταίο χρόνο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι δεν έκανε τον τελευταίο χρόνο και τι ήθελε να εφαρμόσει στο μεταναστευτικό. Είναι όμως ώρα αυτοί τουλάχιστον οι χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στη χώρα να μην κοιμούνται στην άσφαλτο, σε κάθε περίπτωση. Σαφέστατα. Νομίζω ότι και η Δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μέρος στην ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουν διαφορετικά την κατάσταση. Και σαφέστατα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει όλοι αυτοί οι μετανάστες και πρόσφυγες να φτάσουν τελικά όλοι όπως θέλουν στην Ιδωμένη, γιατί αλλιώς θα δούμε αυτά που είδαμε το πρωί στην Ιδωμένη. Νομίζω ότι αν δεν ανοίξουν τα σύνορα, καλό θα ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να μην φτάσουν στην Ιδωμένη.